Η ορολογία που χρησιμοποίησε ο υπουργός που είχαμε κοντά μας, ο κ. Σουσοκόηδης. Χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική και εντυπωσιακή. Ναι. Μίλησε για θηριώδη βόμβα. Ναι. Το έχουμε ξανακούσει αυτό ως όρο. Ναι. Κυρία Δημογλίδου είναι κοντά μας, εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Και μάλιστα έναν όρο που. Και τρομακτικό θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί καταλάβαμε και το μέγεθος του χτυπήματος που θα γινόταν. Αυτό, τι θα είχαμε, ναι. Τι θάνατο και καταστροφή θα έσπερνε η κυρία Δημογλίδου αυτή η βόμβα, έτσι. Και νομίζω ότι η εικόνα του διαμερίσματος μετά την έκρηξη αλλά και το αποτέλεσμα που είχαμε ουσιαστικά με τον θάνατο, τον τόσο τραγικό θάνατο ενός νέου ανθρώπου και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας που συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, δείχνει όντως αυτό που ακριβώς είπε ο κύριος Υπουργός, πόσο ισχυρή ήταν αυτή η βόμβα, αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός. Και δείχνει επίσης τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ότι όπου και αν χρησιμοποιούνταν, είτε μιλούμε για ανοιχτό είτε για κλειστό χώρο, θα μπορούσε σίγουρα να προκαλέσει το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό των πολιτών. Τώρα έχουμε εξελίξεις, κυρία Δημογλίδου. Σήμερα περιμένουμε να πάνε στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες και η γυναίκα που ήρθε χθες και συνελήφθη στο αεροδρόμιο και ο 31χρονος επίσης που συνελήφθη εδώ αφού προσήλθε αυτοβούλος στη Γαδά. Νομίζω πήγαν ήδη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά πραγματοποιείται η μεταγωγή και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δούμε το αποτέλεσμα της απολογίας του πρώτου κατηγορούμενου, αν θα προφυλακιστεί δηλαδή. Φυσικά η δεύτερη θα λάβει προθεσμία, αναμένουμε να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στη συνέχεια. Όμως η έρευνα της αντιτρομοκρατικής δεν σταματά μόνο με αυτές τις δύο συλλήψεις, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά έχει συλληφθεί και το τρίτο άτομο που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Παραμένει φρουρούμενη η συγκεκριμένη γυναίκα και αναμένουμε να απολογηθεί και αυτή σε αρμόδια ανακριτή τις επόμενες ημέρες, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της βέβαια. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται γιατί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλα μέλη στη συγκεκριμένη οργάνωση. Όχι μόνο αυτοί οι πέντε. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα, δηλαδή, κυρία Δημογλίδου, και με στελέχη και με αρχηγό, με δομή δηλαδή συγκεκριμένη, ή και με άκρες στους ποινικούς. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι των μελών της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Τα υπόλοιπα μέλη, αν αυτά υπάρχουν, αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι υπάρχουν και άλλα μέλη. Και φυσικά να δούμε και αν συνδέονται με παλαιότερα χτυπήματα ή αν ετοίμαζαν και άλλο πέραν αυτού που είδαμε μέχρι στιγμής με το συγκεκριμένο εκρηκτικό μηχανισμό. Πάντως, κυρία Δημογλίδου, αν κάποιοι εξ αυτών ήταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γνώριμοι στις αρχές, γιατί είχαν ένα συγκεκριμένο ποινικό παρελθόν, πώς μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι και να ετοιμάζουν μια θηριώδη βόμβα στο κέντρο της Αθήνας. Ή απεντόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αν τους γνώριζαν, λες. Γνώριμοι των αρχών, με άλλη δραστηριότητα βέβαια. Μιλούμε για άτομα του εξουσιαστικού χώρου. Δεν είχαν απασχολήσει με αντίστοιχες ενέργειες. Είναι αυτό όμως που αναφέρει και ο κύριος Υπουργός. Φαίνεται ότι αυτοί ουσιαστικά θέλησαν να περάσουν στο επόμενο βήμα, να αποτελέσουν την τρίτη γενιά τρομοκρατών. Αυτό ίσως προσπαθούσαν να κάνουν. Το είχαμε συζητήσει και με τα δύο προηγούμενα χτυπήματα. Μένει να δούμε αν τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μας επιβεβαιώσουν, αν υπάρχει σύνδεση δηλαδή μεταξύ αυτών των χτυπημάτων και να δούμε με ποιους παλαιότερους γνώριμους της αντιτρομοκρατικής μπορεί να επικοινωνούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Και με το ποινικό έγκλημα δηλαδή. Αυτοί συνήθως χρειάζονται και χρήματα. Τα χρήματα είναι πολλά που χρειάζονται εδώ. Βεβαίως. Και κάποια από τα ευρήματα μας παραπέμπουν στο ότι μπορεί να υπήρχε και παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό ακόμη δεν έχει αποκλειστεί, δεν υπάρχουν βέβαια αρκετά στοιχεία. Όμως επεξεργάζονται και αυτό το δεδομένο οι αστυνομικοί. Σχέσεις με φυλακισμένους μπορεί να έχουν αυτοί. Αν ελέγχεται αυτό. Είτε παλιούς καταδικασμένους για τρομοκρατία. Είτε με άλλους. Ελέγχεται πάντα. Πάντα ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ελέγχεται η επικοινωνία τους τόσο με ποινικούς, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται εντός ή εκτός φυλακών, όσο και με παλαιούς γνώριμους αντιτρομοκρατικής. Φυσικά δεν αποκλείεται, καθώς βλέπουμε ότι δεν είχαν τόσο μεγάλη εμπειρία. Φαίνεται άλλωστε από το αποτέλεσμα. Πάντως, κυρία Δημοκτήδου, να ρωτήσω κάτι αφελές, ως απλός πολίτης. Πέντε φοιτητές από την Πάτρα, του Πολυτεχνείου, οι άνθρωποι. Πού βρήκαν τα πιστόλια, την εκρηκτική ύλη κτλ. Προφανώς δεν είναι κάτι που ετοιμάστηκε τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Τι θέλω να πω. Προφανώς υπάρχει μια συγκεκριμένη εργασία για αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι άνθρωποι. Όπως είπα ξανά, δεν είχαν απασχολήσει με αντίστοιχες ενέργειες στο παρελθόν ή τουλάχιστον δεν έχει ταυτοποιηθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Ναι. Προφανώς και υπήρχε μια διεργασία και ξαναλέω, πρέπει να δούμε τι επαφές μπορεί να έχουν με άλλα άτομα του ποινικού χώρου. Από τα κινητά έχει προκύψει κάτι ή ακόμα δεν έχουν. Ακόμα γίνεται πολύ αναλυτική επεξεργασία.
συνεργασία όμως, γιατί εκεί θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα βρουν και το στόχο της συγκεκριμένης οργάνωσης. Μάλιστα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε κύριε Δημοκλήδου. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.